Για να καταλάβω, δηλαδή εσείς μας λέτε ότι για παράδειγμα θα οριστεί ένα ποσό, ας πούμε τώρα, γιατί είναι λίγο μακριά, για παράδειγμα 2 ευρώ τη βραδιά, έτσι, και αυτό θα ισχύει και για το πεντάστερο και για το τρίστερο. Α, τώρα σας κατάλαβα, μάλιστα. Για να το καταλάβουμε έτσι. Υπάρχει μια διαβάθμιση, υπάρχει, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, θα το συζητήσουμε αυτή την εβδομάδα. Αλλά είναι εξωτερικό να λέμε ότι θα είναι 4 και 5 ευρώ ανάλογα με τα θέλη. Μάλιστα. Σας το είπα σε παράδειγμα, για να δείτε τι διαστρέβλωση γίνεται. Μπορώ να σας πω. Ενδεχομένως δεν το επικοινωνεί και η κυβέρνηση σωστά, κύριε Καματερέ, γιατί καμιά φορά πρέπει να το επικοινωνήσουν λίγο καλύτερα, προκειμένου να το κατανοήσουν και οι πολίτες. Έτσι, δεν έχουν μόνο ευθύνη και τα μέσα, έχει και το επικοινωνιακό επιτελείο ίσως ένα μερίδιο ευθύνης στο ότι δεν κατανοούν οι πολίτες κάποια πράγματα, όπως μας τα εξηγείτε τώρα. Ίσως αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το αν ευθύνονται μόνο τα μέσα ή ευθυνόμαστε κι εμείς. Οπωσδήποτε υπάρχει μερίδιο ευθύνης και σε εμάς, αλλά είναι μια κουβέντα αυτή για την ευθύνη των μέσων Σάντι που θα ήθελα να την κάνουμε από κοντά, γιατί και ιδιαίτερα στην ΚΟ, εγώ και ειδικά το τελευταίο διάστημα, έχω να πω πολλά. Για το πώς δηλαδή κάποια ζητήματα τοπικά προβάλλονται ή δεν προβάλλονται από τα τοπικά μας ενημέρωση. Θα τα πούμε όποτε θέλετε από κοντά. Βεβαίως. Ναι, θα μην ανοίξουμε ένα τέτοιο θέμα. Θα μου επιτρέψετε όμως να πάμε και στο μεταναστευτικό, κύριε Ηλία, καθώς το Σάββατο είχαμε ναυλωμένο πλοίο αποχείο Γιάκο, άνοιξε το κέντρο υποδοχής μετά από εργασίες πολλών μηνών. Το τελευταίο νομίζω που είχε απομείνει να ανοίξει στην ελληνική επικράτεια ήταν αυτό της ΚΟ. Όμως ήρθαν τελικά μετανάστες και πρόσφυγες από άλλες περιοχές, κάτι που από ό,τι θυμάμαι για τις δηλώσεις σας δεν το θέλατε και μάλιστα είχατε πει ότι θα προσπαθήσετε να μην γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Δυστυχώς όμως έγινε. Τι πήγε στραβά, κύριε Καματέρα? Κοιτάξτε, σας είπα πριν ότι μέρα με τη μέρα έχουμε εξελίξει και νέα δεδομένα και πρέπει να προσαρμοζόμαστε πάντα όμως με γνώμονα το καλό του τόπου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σαν διευθύνση μου να ξεχωρίσω σαν από όλο αυτό το θέμα που την είδηση είναι μια είδηση από την κλίση. Καλό είναι να μείνουμε εκεί, στην είδηση. Δηλαδή, όποιοι βγαίνουν και επισύουν κινδύνους από αυτό εδώ το γεγονός, είτε είναι ανεγκέφαλοι και δεν ξέρουν τη ζημιά που μπορούν να προκαλέσουν, ή βάζουν τις προσωπικές τους πολιτικές φιλοδοξίες πάνω από τα συμφέροντα τόπου. Είναι ό,τι πιο βλακώδες, επίτρεψα μου την έκταση, να πεις αυτή τη στιγμή και να επισύεις κινδύνου από κάποια τέτοια γεγονότα. Κανένα πρόβλημα δεν έχω δημιουργήσει, κανένα δεν πήρε χαμπάρι. Έτσι. Δεν πήρανε χαμπάρι γιατί πρέπει να το. Συγγνώμη που σας διέκοψα, υπήρξε μεγάλη ψυχραιμία σε ό,τι αφορά την είδηση. Αν και αυτή την ψυχραιμία, όχι μόνο την ψυχραιμία, αλλά και αυτήν εδώ την στάση την κατάλαβα πέρυσι το καλοκαίρι, σαν να είναι το δεύτερο ζώο που ήθελα να τονίσω. Δεν θα είχαμε τώρα αυτά τα προβλήματα. Η εικόνα του νησιού, ξέρει πώς δημιουργήθηκε αυτή η άσχημη προς το εξωτερικό και μας έχει κάνει τη ζημιά, ακριβώς από τη στάση αυτών εδώ των, επιτρέψτε μου να πω, είπα, ή αναγκαίοι είναι οι προσωπικές φιλοδοξίες. Αυτό ή ένα από τα δύο που εξυπηρετούν, προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες τους χωρίς να υπολογίζουν το καλό του τόπου, χωρίς να υπολογίζουν τη ζημιά που μπορεί να κάνουν στον τόπο. Είναι δυνατόν μέσα στο χειμώνα, θυμάστε, να βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι σε φορείς, δεν λέω πρόεδροι, ξέρετε ποιοι είναι εγώ, και να διαφημίζουν στην Ευρώπη ή να δίνουν συνθέσεις στην Ευρώπη και χθες πάλι να κάνουμε τα ίδια σε κεντρικά κανάλια. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που λένε. Γιατί πρέπει να σταματήσουμε τη συζήτηση και να δούμε πώς διαχειριζόμαστε το πρόβλημα. Αν λοιπόν είμαστε ψύχρεμοι, αν αντιμετωπίζουμε από κοινού τα προβλήματα που εμείς έχουμε και σε συνεννόηση πάντα όλοι οι φορείς, δεν θα έχουμε σαν δει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Και σε παρακαλώ, για να μην ανοίξουμε ιστορίες, δεν θα ανοίξουμε. Γιατί αυτό ψάχνουμε αυτή, να του δώσει μια αφορμή για να δείξουμε πάλι το θέμα και να αρχίσουμε να μιλάμε στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες για πιθανούς κινδύνους, πιθανές ζημιές κτλ. Και είναι ότι χειρότερο μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Ψυχραιμία λοιπόν, όπως είπες, έτσι απόλυτο δίκιο. Δεν κάνουμε τους προφήτες, αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα όπως είναι και μέχρι στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και σας διαβεβαιώνω ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα.
Κατανοητό και σεβαστό όσο μας λέτε, αλλά η αγωνία είναι αν θα έχουμε και νέα δρομολόγια, κύριε Καματέρα. Είχαμε ήδη το πρώτο. Θα έχουμε και καινούργια δρομολόγια, δεδομένου ότι το ΚΕΠΗ είναι συγκεκριμένη χωρητικότητα. Θα σε ρωτήσω κάτι, Σέρβο. Παρακαλώ. Το είπα και σε κάποιους εκπροσώπους, μάλιστα, φορέων στην ΚΟΠΗΜΑ. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι εδώ την ατζέντα. Το λέω σε σένα ρητορικά, σε όλο το συμπατριώτη. Mm-hmm. Ότι αυτή εδώ την ατζέντα μας τη βάζουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι σου περιέγραψε πριν, οι οποίοι είτε είναι ακροδεξί είτε δεν είναι. Ο λόγος τους και οι επιχειρήματά τους και η πολιτική τους, σας είπα πριν, ή είναι ανεγκέφαλοι, είτε έχουν προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες, κάνει ζημιά στον τόπο. Αυτή τη στιγμή, για να γίνω πιο κατανοητό. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, το πρόβλημα που έχει το νησί μας είναι αν έγινε ένα δρομολόγιο ή αν θα γίνει λόγω ανάγκης για λίγες μέρες ένα-δύο ακόμα δρομολόγια. Δεν ξέρω, εμείς προσπαθούμε να μην γίνουμε έτσι. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, δεν είναι το πρόβλημά μας, δεν είναι τα προβλήματά μας αυτά που συζητάμε πιο πριν. Δεν είναι ο ΦΠΑ, δεν είναι το τέλος, δεν είναι ο φόρος που πάει να κοπεί στα ποτά, δεν είναι οι 100 δόσεις που πρέπει να δούμε πώς θα γίνει, γιατί ο κόσμος βγαίνει και από αυτές επειδή δεν μπορεί να πληρώσει. Δεν είναι το ότι ο κόσμος, οι επιχειρηματίες δεν μπορούσαν να ανοίξουν τα μαγαζιά τους και αναγκαστήκαν και κάναμε τις δόσεις της 36 στην ΔΕΗ. Αυτά δεν είναι το πώς θα μεγαλώσει η πίτα που παίρνουν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες από τον πληθυσμό και να μην είναι μόνο αυτούς που προτεραιότητας. Όλα αυτά τα ζητήματα που σας είπα είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα από το ότι ήρθαν, ας πούμε, 170 μετανάστες από κάπου αλλού. Και ξέρετε, πρόσφυγες. Και ξέρετε, αυτό το πρόβλημα δημιουργήθηκε για λίγο διάστημα, επειδή η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία ξεκίνησε στην 20η Μάρτη, έτσι. Mm-hmm. Ξεκίνησε η 20η Μάρτη χωρίς να είναι έτοιμες οι υπηρεσίες να τετάσουν τα αιτήματα ασύλου, να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που προβλέπονται μέσα σε συγκεκριμένες μέρες. Είδατε ότι με την Τουρκία υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Και να ευχόμαστε να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Να ευχόμαστε να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το θέμα τη ισόρρευση, ας πούμε, σε αυτά τα νησιά που είχαν πάει από τις 20 μέχρι, ξέρω εγώ, ένα διάστημα μέχρι να σταματήσουν οι εργασίες. Σε εκείνο το διάστημα, λοιπόν, έγινε μια μεγάλη συσσόρευση σε κάποια νησιά. Αυτό δεν πρόκειται να γίνεται συνέχεια. Είδες ότι οι ροές σταμάτησαν και σταμάτησαν από τη συμφωνία που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία είναι επιτυχία της δικής μας της κυβέρνησης και είναι επιτυχία της χώρας μας, θα έλεγα εγώ. Άρα, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, αυτό που μας απασχολεί. Ήταν και εμείς το είχαμε μεγαλώσει το καλοκαίρι. Αν δεν το είχαμε μεγαλώσει, δεν θα είχαμε ούτε πέρυσι. Δεν θα ήταν το πρώτο πρόβλημα αυτό. Σε άλλα νησιά δεν ήταν το πρώτο πρόβλημα το προσωπικό. Εμείς το είχαμε κάνει το πρώτο. Λοιπόν, ας μείνουμε εδώ. Δεν είναι το πρώτο μας πρόβλημα. Το αντιμετωπίζουμε. Ευτυχώς φέτος δεν έχουμε πρόβλημα. Ακόμα και αν συμβεί κάτι, ακόμα και αν η συμφωνία με την Τουρκία δεν πάει καλά και έτοιμα ροές, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Δεν ενοχλείται καθόλου ο τουρισμός, δεν πειράζεται καθόλου ο τουρισμός. Πρέπει να αποκαταστήσουμε το όνομα της ΚΟΠΗ που έχει προθεί στο εξωτερικό και ας ασχοληθούμε με τα πραγματικά σοβαρά προβλήματα που έχουμε. Αυτά που σας είπα πριν. Ας το αφήσουμε το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Έχει λυθεί, έχει πάρει το δρόμο του και δεν μας απασχολούν οι μετακινήσεις που γίνονται και με τον τρόπο που γίνονται. Κύριε Καματερέ, με ρωτούν εδώ όμως φίλοι ακροατές, τι θα γίνει με το πέρας του 25ήμερου, αν οι άνθρωποι αυτοί τελικά δεν διεκπεραιώσουν το ζήτημα των χαρτιών και της μετακίνησης τους, εν πάση περιπτώσει. Και παρακαλώ, σταματάμε εδώ. Με πιάνει το λέω. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή την ατζέντα που τι θα γίνει αν και αν. Ωραία. Αν γίνει, θα είμαστε λοιπόν εδώ να την ξανακάνουμε την επικοινωνία μας. Εντάξει, μένουμε εδώ πέρα τότε. Δεν είναι το πρώτο θέμα μας του τόπου αυτή τη στιγμή. Δεν είναι στην ατζέντα το πρώτο θέμα που μας προκαλεί. Το βάζουν κάποιοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για ό,τι έγινε πέρυσι και όχι μόνο το βάζουν για να δείξουν ότι δικαιώνονται, αλλά θα παρακαλούσαν κιόλα για να μην πω ότι θα προκαλούσαν και γεγονότα προκειμένου να δικαιωθούν. Γι' αυτό σας έλεγα πριν ότι είναι αυτοί οι οποίοι είτε είναι ανεγκέφαλοι, είτε δεν τους νοιάζει
αν θα πάθουν ζημιά. Εγώ είμαι σίγουρος και εσείς θα είστε, νομίζω, ότι κάποιοι από αυτούς θα χαίρονταν κιόλας. Αν κάποιοι πήγαινε στραβά, ας πούμε, και δημιουργούνταν προβλήματα και είχαν πάλι τα περσινά. Για να δικαιωθούν και να πούμε, να, βλέπετε, εμείς τα λέγαμε. Λοιπόν, σταματάμε την κουβέντα, δεν μας απασχολεί αυτό το θέμα. Έχει λυθεί, θα αντιμετωπίσουν ό,τι πρόβλημα και αν παρουσιαστεί και αυτό που λέτε, και να μένουν κάποιοι ελεύθεροι και να έρθουν παραπάνω και να έρθουν χιλιάδες. Είμαστε πια έτοιμοι, έχουμε άλλη υποδομή, έχουμε και υπηρεσίες διαφορετικές και χώρους για να τις φιλοξενήσουμε και ας ασχοληθούμε με τα πιο σοβαρά προβλήματα που έχουμε για τον τουρισμό. Okay. Δεν ξέρω, κύριε Ηλία, αν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, το οποίο εγώ δεν σας ρώτησα, μου διέφυγε και θέλετε να επισημάνετε κάτι. Ευχαριστώ για την ερώτηση που μου κάνεις, αλλά ήδη νομίζω έχουμε απασχολήσει πολύ τους ακροατές μας και είναι και γίνεται από το τηλέφωνο. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Θα προτιμούσα να τα πούμε από κοντά. Βεβαίως. Και αν ήθελα να κλείσουμε κάτι, είναι αυτό που σας λέω, ότι πηγαίνουμε για να κλείσουμε την αξιολόγηση. Ψηφίζουμε όλα αυτά τα μπροστοβαρή που είχαμε συμφωνήσει. Αυτό προβλέπεται. Δεν έπρεπε τότε να ψηφίσουμε όλα αυτά για να μπορέσουν αυτά να έρθουν η αξιοποίηση του πακέτου Γκίγκερ, τα ΕΣΠΑ, να μπορεί να ανακάμψει η οικονομία. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν, να ξέρεις ότι καθημερινά δίνουμε τον αγώνα οι νησιώτες βουλευτές και έχω και μια ευθύνη από ό,τι ξέρεις για τους νησιώτες του Διεθνούς Κοινωνικού Πολιτικού από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και ελπίζω και εμείς αγωνιζόμαστε για να έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα και για τα νησιά μας. Δηλαδή κάποια πράγματα και να σώσουμε μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, αλλά πολύ περισσότερο σιγά σιγά να περάσουμε πράγματα της νησιωτικότητας που τόσα χρόνια ζητούμε. Δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτά που έχουν ως τώρα φυσικά, εκτός από το θέμα της υγείας που έχουν γίνει, εκεί έχουν γίνει κάποια βήματα. Στα άλλα, είμαστε σε μια φάση που δίνουμε τον αγώνα, δεν θέλω να πω τίποτα, δεν είμαι ευχαριστημένος ως τώρα, είμαι αισιόδοξος ότι κάτι θα πετύχουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια και στην συνεδρίαση που έχετε στη Βουλή και θα τα ξαναπούμε. Εξάλλου σε λίγες ημέρες θα ξεκαθαριστεί και το τοπίο σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ. Βέβαια. Μένουν μόλις 15 ημέρες μέχρι τον νέο μήνα, οπότε... Ακριβώς. Μέχρι τέλος του μήνα θα έχει πάρθει η απόφαση για ποια νησιά θα μπούμε στον ΦΠΑ κύκλο ή αν δεν πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καματέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.